Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το ανοιχτό στάδιο του ΣΕΦ, όπου σήμερα θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα μεταξύ του Φαλέρου και της Καλλιθέας, ο οποίος διεξάγεται στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής των μπαράζ παραμονής ανόδου στη Super League. Διαιτητές είναι οι κύριοι Χριστοδουλής και ο κύριος Αδαμόπουλος, οι οποίοι αξίζουν σημειωθεί ότι είναι και διεθνείς διαιτητές. Και όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Σέντρα λοιπόν στο παιχνίδι. Καλλιθέα εκδηλώνει την πρώτη επίθεση με τον συνομάτη, όμως ανακόπτει από τον Κονόμη και η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Ο Ρίκης θα επαναφέρει την μπάλα. Θα δώσει για τον συνομάτη και πάλι ο Ρίκης. Η πρώτη επίθεση γίνεται από πλευράς φιλοξενούμενων. Προσπαθούν, ο Καρλούτσος επεμβαίνει θετικά και φιλοξενούμενοι ξανά. Με ένα σουτ του συνομάτη προσπαθούν να απειλήσουν χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο Καρλούτσος δίνει για τον Διονυσόπουλο. Ντακώστα. Ο Ντακώστα ανάμεσα από δύο βρίσκει και τον Κονόμη, ο οποίος αλλάζει με τον Διονυσόπουλο. Διονυσόπουλος με μια κάθετη παλιά προσπαθεί να βρει τον Ντακώστα, όμως δεν μπορεί. Και η μπάλα στην Καλλιθέα. Συνομάτη. Ένα σούτ, η μπάλα κοντράρει στο σώμα του Διονυσόπουλου και βγαίνει κόρνερ. Έχουμε το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης λοιπόν για την Καλλιθέα, το οποίο θα εκτελέσει ο Κοροβέση. Κοροβέση δίνει για το συνομάτι. Ένα πλάγιο σούτ, εκεί επεμβαίνει ο Καρλούτσος πάλι, 200 εκ την μπάλα, την καλύπτει με το σώμα του. Πιέζεται όμως από τον Ερίκη και παίρνουν την μπάλα ξανά οι φιλοξενούμενοι. Κυκλοφορούν την μπάλα τώρα στο κέντρο. Συνομάτη, κάθε την παλιά για τον Κοροβέση. Στο ένα συναντίον ενός με τον Ντακώστα δεν μπορεί να απειλήσει. Ρίκης. Μάρκος δίνει ξανά στο Ρίκη. Μπάς στον Κοροβέση και το 0-1. 0-1, δεν μπόρεσε ο Καρλούτσος να αποκρούσει την μπάλα, η οποία κατέληξε στα δίχτυα του, με τους φιλοξενούμενους λοιπόν να παίρνουν προβάδισμα στο σκορ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Καλλιθέα ψάχνει τουλάχιστον τον ένα βαθμό της οπαλίας για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή της στη Super League, ενώ το Φάλιρο θέλει μόνο νίκη προκειμένου να ελπίζει την τελευταία αγωνιστική σε ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων, προκειμένου να είναι αυτό να είναι η πρώτη ομάδα που θα περάσει στον δικό όμιλο. Διονυσόπουλος έχει την μπάλα τώρα, δίνει για τον Πίνο, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ καλή θέση. Δεν μπορεί όμως εκεί, καλύπτουν γρήγορα οι παίχτες της Καλλιθέας. Η μπάλα καταλήγει η κόρνερ. Ο Κονόμι θα επαναφέρει την μπάλα. Ντακώστα. Ντακώστα, τον επιδρύει ο Μάρκος. Δεν είναι κάτι εκεί πέρα, η μπάλα βγαίνει out. Ντακώστα φαίνεται να έχει μια ενόχληση εκεί πέρα. Να δούμε, όχι, εντάξει, φαίνεται να μπορεί να συνεχίσει. Η μπάλα από τον Μουτσόπουλο. Μα πάει στον Ρίκη. Ρίκης αλλάζει με τον συνομάτη. Συνομάτης με τον Μάρκο. Μάρκος στον Κοροβέση. Απέναντι είναι ξανά ο συνομάτη. Μια κάθε παλιά, προσπαθεί να βρει τον Μάρκο. Ο παίκτης Καλλιθέας όμως δεν ακολουθεί και η μπάλα βγαίνει out. Κονόμης. Ο Κονόμης θα αλλάξει απέναντι με τον Διονυσόπουλο. Μπάς στον τερματοφύλακα Καρλούτσο, όμως δεν μπορεί να την ακουμπήσει και έτσι αναγκαστικά η μπάλα βγαίνει κόρνερ. Προβέσει το κόρνερ. Θα δώσει το συνομάτι από τα πλάγια. Δεν μπορεί να απειλήσει. Έχει γίνει ένα φάουλ εκεί πέρα στις επαφές των παιχτών. Με τον Ρίκη και τον Πινό να δίνουν τα χέρια. Συνέχεια στο παιχνίδι λοιπόν με τον Καρλούτσο, με τον τερματοφύλακα του Φαλερού. Ντακώστα. Πιέζεται εκεί από το συνομάτη. Ο Ντακώστα τώρα, εκεί ήρθε και ο Κοροβέση. Ο Πίνο επενέβη στην πάσα και έβγαλε την μπάλα πλάγιο.
ξανά για τους φιλοξενούμενους η μπάλα λοιπόν. Μάρκος. Συνομάτη. Ρίκης. Γίνεται όμως λάθος μεταβίβαση. Ο Ντακώστα βγαίνει πλάγια, δεν μπορεί να απειλήσει άμεσα και κερδίζει ένα κόρνερ. Διονυσόπουλος. Διονυσόπουλος με το συνομάτη. Δεν μπορεί. Ο Πίνος την μπάλα όμως εκεί χάνει και βρίσκονται δύο παίχτες της Καλυθέας με έναν. Όμως αργούν να εκδηλώσουν τον ευνηδιασμό. Καλύπτει ο Διονυσόπουλος με το σώμα του και η μπάλα πάει πλαγιό. Κονόμης δίνει για τον Ντακώστα. Ντακώστα στο 1-2 ενός με τον Κοροβέση κερδίζει ένα φάουλ. Στα 12 μέτρα περίπου έξω από την περιοχή του Μουτσόπουλου. Μία φάση στην οποία το Φάλερο μπορεί να δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις για τον γκολ της Σοφάρισης. Την εκτέλεσή του θα αναλάβει ο Διονυσόπουλος. Παίρνει λίγα μέτρα φορά, εκτελεί, ένα πολύ δυνατό σουτ, ευθύβολο. Αποκρούεται από τον Μουτσόπουλο και η μπάλα βγαίνει κόρνερ. Μάλλον βγαίνει καλύτερα πλάγιο γιατί προσέξε η μπάλα στο προστατευτικό δίχτυ της οροφής. Κονόμης τώρα. Διονυσόπουλος ξανά. Ντακώστα κόβει ο Κονόμης από δεξιά. Τσιμπάει όμορφα την μπάλα. Όμως ο Μητσόπουλος βγαίνει γρήγορα και αποκρούει το σουτ που επιχείρησε ο Κονόμης. Συνεχίζεται η επίθεση. Ο Πίνο από μακριά όμως δεν μπορεί να κάνει κάτι ουσιαστικό και η μπάλα βγαίνει έξω. Συνομάτη. Μάρκος. Μάρκος βρίσκει τον Ρίκη. Ξανά Μάρκος. Προσπαθούν να παίξουν την μπάλα υπέρ της Καλυθέας. Κόβονται όμως από τον Κονόμη και βγαίνουν τρεις του Φαλήρου με δύο της Καλυθέας. Εκείνο ο Διονυσόπουλος. Απέναντι σε οργανωμένη τώρα άμυνα το Φάλιρο. Ο Πινό έχει την μπάλα, σουτάρει. Η μπάλα κοντράρει στο πόδι του Κοροβέση και βγαίνει κόρνερ. Γίνεται γρήγορα το κόρνερ. Ο Πινό προσπάθησε να ευθυνδιάσει την άμυνα. Ο Κοκονόμης όμως δεν μπορούσε να απειλήσει. Και το παιχνίδι σταματάει καθώς υπάρχει ένα φάουλ πάνω στον συνομάτη. Συνομάτη εκτελεί και το στημένο. Την μπάλα στον Κοροβέση. Εκεί που δεν μαρκάρεται από κάποιον, έχει ξεχαστεί. Ντακώστα τώρα έχει πάει. Ρίκη. Δεν μπορεί να ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Πινό, ο οποίος βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Στην εκτέλεση του πλαγίου είναι ο συνομάτη. Στο παιχνίδι τώρα περνάει και ο Αντωνάκας από την πλευρά της Καλυθέας. Ο Αντωνάκας Θεόδωρος. Ρίκης. Με ένα σούτ διαγώνια προσπαθεί να απειλήσει τον Καρβλούτσο. Ο οποίος βγάζει με τα χέρια μια γρήγορη παλιά στον Διονυσόπουλο. Ο οποίος προσπαθεί να πλασάρει, όμως ο Μητσόπουλος είναι σε ετοιμότητα. Κόρνερ, την μπάλα στον Κονόμη. Ντακώστα. Μπάλα στον Κονόμη ξανά. Πολύ καλή άτιμη και ενέργεια του Κονόμη. Ένα σούτ, την μπάλα περνά λίγο έξω. Το Φάλιρο προσπαθεί να ανεβάσει στροφές και να απειλήσει την Καλυθέα. Με τη φιλοξενούμενη ομάδα να έχει πλέον τώρα την επίθεση. Ρίκης. Προβέσεις. Απέναντί του έχει τον Ντακώστα. Αντώνακας. Αντώνακας εκεί έχει πάει στο 1-1-2 με τον Πίνο, ο οποίος κόβει την μπαλά. Και τώρα θα βγάλει μια αντιπίθεση, όμως ανακόπτεται από τον Αντώνακα. Την μπάλα στον Κοροβέση ξανά. Συνομάτη. Αντώνακας. Συνομάτη. Αντώνακας. Με ένα τάκλιν εκεί πάνω στην μπάλα ο Πίνο. Προσπαθεί να ανακόψει την επίθεση, όμως βρίσκει και τα πόδια του παίχτη της Καλυθέας και ο κύριος Χρυστοδουλής σφυρίζει το φάουλ. Για να δούμε αν οι παίχτες Καλυθέας θα πάνε σε απευθείας εκτέλεση ή αν θα επιχειρήσουν να κάνουν κάποια κομπίνα. Κοροβέση και Ρίκης στην μπάλα. Ένα μισό δεξιά.
Υπάρχουν κάποιες διαβουλεύσεις εκεί πέρα, κάποιες διαμαρτυρίες μάλλον καλύτερα του προπονητή της ομάδας του Φαλήρου, του κυρίου Πουλποτίνη προς τον κύριο Χριστοδουλή, ο οποίος σφυρίζει για να ξεκινήσει ξανά ο αγώνας. Συνομάτη εκτελεί απευθείας η μπάλα στα πόδια του Καρλούτσου και πλάγιο. Αντώνακας, συνομάτη. Μπάλα κοντράει στο σώμα του Ντακώστα. Γίνεται ένα λάθος εκεί πέρα. Ο Καρλούτσος επεμβαίνει θετικά στο κοντινό πλασέ του Αντώνακα και βγαίνει πάλι εκτός. Αντώνακας ξανά. Συνομάτη. Προσπαθεί να βρει τον Κοροβέση. Δεν μπορεί. Ο Κονόμι έχει την μπάλα. Κάνει λίγο επικίνδυνους ελιγμούς μες στην περιοχή του. Βγάζει την μπάλα. Ο Ντακώστα τώρα έχει την μπάλα. Προσπαθεί ανάμεσα από δύο παίκτες Καλυθέας. Παίρνει, κερδίζει τις κόντρες. Κονόμις. Δεν μπόρεσε να απειλήσει καθώς ανακόπια το συνομάτι ο Κονόμις και η μπάλα ξανά για την Καλυθέα. Αντώνακας. Ο Διονυσόπουλος δεν μπορεί να τον κόψει. Ο Αντώνακας κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια. Δίνει παράλληλα την μπάλα στο Ρίκη, ο οποίος με ωραίο πλασέ κάνει το 0-2. Η Καλυθέα παίρνει πλέον ισχυρό προβάδισμα με 2 γκολ εδώ στο Φάληρο. Και ενώ ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Στο παιχνίδι πλέον στη θέση του Ντακώστα έχει περάσει ο Χριστίδης για το Φάληρο. Κονόμις. Αυτός ο Χριστίδη, ο οποίος πιέζεται και από το Ρίκη. Κονόμις. Οι παίκτες Καλυθέας πιέζουν ψηλά από ό,τι βλέπουμε. Η μπάλα στον πίνο. Ο Αντώνακας κοντά στον πίνο, του κλέβει την μπαλά. Εκείνο είναι ο Διονυσόπουλος, περνάει ξανά ο Αντώνακας στον Διονυσόπουλο. Όμως ο Καρλούτσος επεμβαίνει γρήγορα και βγάζει την μπάλα εκτός. Ναι, επίθεση για την Καλυθέα. Συνομάτη. Κοροβέση. Αλλάζει πολύ όμορφα με τον Ρίκη. Όμως η μπάλα πηγαίνει στον Καρλούτσο. Ο οποίος θα είναι να πάρουν οι παίκτες του κίνηση για να βγάλει την μπάλα σε κάποιον ελεύθερο. Όμως η μπάλα πάει κατευθείαν out στο απέναντι τερμά. Αντώνακας. Συνομάτη. Κοροβέση, ξανά ο συνομάτη. Διονυσόπουλος. Κονόμι. Ανάμεσα από το Ρίχη και τον Αντώνακα. Δεν μπορεί να περάσει. Μπάλα πίσω στο Διονυσόπουλο. Ο Δίος δίνει ξανά στον Κονόμι. Φινό. Κονόμις. Κόβεται από τον Μάρκο. Καρλούτσος τώρα. Πινό. Κονόμις εκεί στο κέντρο. Πιέζει όμως από τον Κοροβέση, δεν μπορεί. Πινό. Προσπαθεί να κάνει μια κάθε παλιά, είναι δύσκολη εκεί να περάσει η μπάλα από τον Κοροβέση. Πλάγια η μπάλα ξανά με τον, για το Φάληρο με τον Πινό. Κονόμις. Πίσω στο Διονυσόπουλο η μπαλά. Προσπαθεί να βγάλει μια νέα οργανωμένη επίθεση. Κάθε παλιά για τον Κονόμι. Κονόμις δεν μπορεί να περάσει εκεί τον συνομάτη. Κοροβέση. Ο Ρίκη. Αλλάζει την μπάλα με τον Κοροβέση. Συνομάτη τώρα. Εκεί προσπαθεί να δώσει για τον Βάρτζη. Με την μπάλα να βγαίνει. Για να δούμε. Α, ότι πλάγιο. Πλάγιο για το Φάληρο. Χριστίδης. Ο Νόμις τώρα. Πινό. Πιέζεται από το Βάρτζη. Κόβει εκεί ο Κονόμις στο κέντρο. Όπως και ο Διονυσόπουλος. Η μπαλιά δεν είναι καλή. Ο συνομάτη έκοψε την μπαλά, ο οποίος πάει σε ατομική ενέργεια. Όμως ο Καλούτσος επενέπει θετικά. Η μπάλα βγήκε εκτός γηπέδου σε δεύτερο χρόνο. Επαναφορά από τα πλάγια και πάλι με τον Κοροβέση. Συνομάτη. Από τα πλάγια πάλι ένα σουτ. Στην κλειστή γωνία του Καρλούτσου επεμβαίνει θετικά και πάλι ο τερματοφυλάκας του Φαλήρου. Η Καλυθέα βλέπουμε ότι παρότι προηγείται με 2-0 συνεχίζει να πιέζει το Φάληρο. Συνομάτη. Δεν μπορεί να περάσει ανάμεσα από Κονόμι και Πινό. Με τον Διονυσόπουλο να βγαίνει στην αντεπίθεση. Έχει βγει πολύ πλάγια. Ο Μουτσόπουλος και πάλι όμως επεμβαίνει. Και η μπάλα είναι πλάγια. Διονυσόπουλος θα δώσει το Χριστίδη.
Χριστίδης γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κονόμη. Κονόμης βρίσκει τον Διονυσόπουλο στη θέση πίβοτ. Χριστίδης. Ξανά στον Κονόμη. Δεξιά εκείνο ο Πινό. Διονυσόπουλος πάλι. Πιέζεται από τον Αντωνακά. Κονόμης. Ο Χριστίδης έχει την μπάλα, πιέζεται και από το συνομάτι. Πάνω στη γραμμή. Ο Αντωνακάς, ο Γιώργος αυτή τη φορά προσπαθεί να βγάλει επίθεση, όμως ο Χριστίδης κερδίζει πάλι την μπάλα. Δίνει στο συμπαίκτη του δίπλα το Πινό, ο οποίος με μια ενέργεια ατομική προσπαθεί να περάσει τον Βάρτζη. Την μπάλα όμως πάλι στο Χριστίδη, Διονυσόπουλος. Χριστίδης, Κονόμη, συγγνώμη. Ο Κονόμης κερδίζει την κόντρα από τον Κοροβέση. Με ωραίο πάτημα βγαίνει στα πλάγια, όμως ο Διονυσόπουλος ήταν λίγο πιο μπροστά από ό,τι έπρεπε και η Καλυθέα ξανά στην αντεπίθεση. Αντωνακάς, σούτ, αλλά κοντράρεται, μπάλα κοντράρεται στο σώμα του Χριστίδη και βγαίνει εκτός. Αντωνακάς, στον Κοροβέση. Ξανά ο Καρλούτσος πέφτει. Και η μπάλα είναι πάλι για το Φάληρο, Διονυσόπουλος. Κονόμης. Πολύ ωραία η ενέργεια του Κονόμη, ο οποίος όμως τον προλαβαίνει ο Βάρτζη με τάκλιμα στην μπάλα. Και η μπάλα είναι για το Φάλερο, είναι πλάγιο, δεν είναι φάουλ. Ντακώστα. Ωραίο σουτ. Μουτσόπουλος ήταν τοποθετημένο στη σωστή γωνία και απέξω την μπάλα. Ο Νόμης γίνεται ξανά αποδέκτης της μπάλας, όμως η Καλυθέα πάει να βγάλει επίθεση, εκεί όμως σφυρίζεται χέρι του Χρυσού και έχουμε φάουλ στο χώρο του κέντρου και δεξιά όπως επιτυχθεί για το Φάληρο. Πινό ψάχνει τον Ντακώστα. Κοντρολάρει ωραία την μπαλά ο Ντακώστα. Ανάμεσα όμως από συνομάτι και Χρυσό δεν μπορεί. Η Καλυθέα βγάζει επίθεση, όμως ο Ντακώστα βγάζει την μπάλα εκτός γηπέδου. Πλάγιο λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Χρυσός, Ρίκης. Χρυσός ξανά. Η μπάλα βρίσκει στο χέρι του Ντακώστα. Φάουλ σε μια μέση απόσταση για την Καλυθέα, η οποία μπορεί να απειλήσει. Αντώνακας και Χρυσός στην μπαλά. Χρυσός επιχειρεί, ένα σούτ όχι, είναι πολύ κακά εκτελεσμένο και η μπάλα βγαίνει ψηλά out. Καλούτσος είναι στο συμπαίκτου τον Κονόμη. Απέναντι αυτός για τον Χριστίδη. Καλυθέα πιέζει. Πινό. Μπάλα πάει πίσω ξανά στο Χριστίδη, ο οποίος προσπαθεί να γεμίσει για τον Ντακώστα. Πιέζει το όμως από το Ρίκη και η μπάλα βγαίνει out. Καλούτσος, με μια δυνατή παλιά από το χέρι, βρίσκει τον Ντακώστα. Ο Ντακώστα πιέζεται από τον Αντώνακα και η μπάλα βγαίνει εκτός. Πλάγιο. Ντακώστα δίνει στον Χριστίδη, ο οποίος επιχειρεί να σου. Την μπάλα όμως κοντράρει στο σώμα του Ρίκη. Και έχουμε πλάγιο ξανά για το Φάληρο. Ο Πινό θα δώσει για τον Χριστίδη. Πίσω στον Κονόμη. Ο Κονόμη προσπαθεί να βρει ένα σουτ, το επιχειρεί, είναι δυνατό, αλλά η μπάλα out. Μουτσόπουλος για την Καλυθέα, ο τερματοφύλακας, θα δώσει την μπάλα στον Αντώνακα. Απέναντι αυτό στο συνομάτι. Προσπαθεί να βρει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη του. Ο συνομάτι βρίσκει στήριγμα στον Αντώνακα ξανά. Ο οποίος αλλάζει με το συνομάτι. Κίνηση των παιχνών της Καλυθέας, ο Ρίκης παίρνει την μπάλα, συνομάτι, που οργανώνει το παιχνίδι τώρα. Μια κάθε παλιά βρίσκει το Χρυσό. Κόβει και ο Ντακώστα. Ο Πινό προσπαθεί τώρα μόνος του με σχεδόν όλη την άμυνα της Καλυθέας να κάνει μια επίθεση χωρίς αποτέλεσμα, είναι πολύ δύσκολο. Η Καλυθέα όμως τώρα, ξανά με το συνομάτι. Στο Ρίκη,
Δίνει στο χρυσό απέναντι. Αυτός προσπαθεί να επιχειρήσει κάποιο σουτ με το αριστερό. Δεν μπορεί. Επιτηρείται από τον Χριστίδη. Η μπάλα βγαίνει πλάγιο. Ρίκης. Θα δώσει στον Αντώνακα. Αυτός αφήνει πιο πίσω για τον Κοροβέση. Θετικός ξανά ο Καρλούτσος. Δεν αφήνει να γίνει κάποιο σουτ από την Καλυθέα. Ντακώστα. Βγαίνει στην αντεπίθεση. Μαρκάρεται από τον Αντώνακα χωρίς αποτέλεσμα όμως. Ο Πινό απέναντι προσπαθεί να απειλήσει το Μουτσόπουλο χωρίς αποτέλεσμα. Με το Ρίκη εκεί δίνει στον Ντακώστα με ένα ωραίο σουτ με το Μητάκι. Η μπάλα βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι. Να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για το Φάλιρο στο παιχνίδι. Στην επαναφορά της μπάλας ο Κονόμης επιχείρησε το σουτ. Η μπάλα όμως κοντράστηκε στα σώματα των αμυνόμενων παιχτών. Και βγήκε corner. Ντακώστα στην επαναφορά τώρα από το corner. Παίζει με το Χρυσίδη την μπαλά. Ντακώστα ξανά στη γραμμή. Η μπάλα στον Πινό, ο οποίος κάνει ένα ωραίο πλασέ. Ο Μουτσόπουλος σε ετοιμότητα και πάλι αποσοβεί τον goal και κρατάει το 0 για την εστία του. Ο Πινό τώρα στο corner για το Φάλιρο. Προσπαθεί να ευνηδιάσει, δεν περνάει όμως η μπάλα από το συνομάτι, ο οποίος με μια βαθιά μπαλιά, με μια λόμπα, στο πούμε έτσι. Προσπαθεί να βγάλει αντεπίθεση για το χρυσό, όμως ο Καλούτσος βγήκε γρήγορα και έκοψε την αντεπίθεση αυτή. Ο Διονυσόπουλος στη συνέχεια της φάσης επιχείρησε να κάνει μια επίθεση από τα αριστερά, όμως δεν μπόρεσε να την ολοκληρώσει και η μπάλα είναι ξανά για την Καλυθέα. Συνομάτι. Αντώναγας, είναι για τον Μάρκο. Ρίκης. Ο Μάρκος δίνει απέναντι για το Συνομάτι. Ο Συνομάτης έχει το Διονυσόπουλο απέναντί του. Επιχειρεί παρόλα αυτά το δεξί σουτ. Ο Καλούτσος. Πολύ καλή απόκρουση και η μπάλα βγαίνει κόρνερ. Αντωνάκας. Η μπάλα βγαίνει, πηγαίνει ψηλά, χτυπάει στο δίχτυ. Και είναι πλάγιο για την Καλυθέα ξανά. Ο Μάρκος με τον Αντώνακα, τον Γιώργο θα προσπαθήσει να κάνει να επαναφέρουν την μπάλα. Το πλάγιο. Ανακόπτεται η μπάλα από τον Πινό και τώρα ο Διονυσόπουλος προσπαθεί να εκδηλώσει μια νέα επίθεση για το Φάλιρο. Πινό από τα δεξιά. Συγκλίνει προς τον άξονα, δίνει στον Φέπο. Πινό. Αλλάζει μεριά για τον Ντακώστα. Ντακώστα επιχειρεί να σούτ, όμως δεν μπορεί. Η μπάλα πηγαίνει στον Πινό, ο οποίος επιχειρεί και αυτός ένα νέο σούτ. Η μπάλα στο Συνομάτι και πλάγιο. Πινό ξανά, δίνει στον Ντακώστα. Πινό. Προσπάθησε να δώσει παράλληλα την μπάλα προς τον Φέπο. Ήταν δύσκολο, όμως η παλιά ήταν δυνατή, δεν την προλαβαίνει ο νεαρός παίχτης του Φαλήρου. Και η Καλυθέα έχει την ευκαιρία να οργανώσει μια νέα επίθεση. Αντώνακας. Για τον Μάρκο. Την μπάλα στο Ρίκη, ο οποίος βρίσκεται απέναντι στον Καρλούτσο. Δεν μπορεί όμως να νικήσει τον τερματοφύλακα του Φαλήρου. Με τους γηπεδούχους να βιώνουν ξανά στην επίθεση. Πινό. Κάθε παλιά για τον Φέπο. Ο οποίος πάει στο ένα εναντίον με τον Μάρκο. Δεν μπορεί. Κερδίζει το πλάγιο από τον Κοροβέση. Φέπο δίνει για τον Πινό. Διονυσόπουλος. Δίνει ξανά στον Πινό. Ο οποίος επιστρέφει στον Καρλούτσο, ο οποίος έχει το δικαίωμα να κουμπίσει την μπάλα τώρα. Καρλούτσος ξανά στον Διονυσόπουλο. Ο Διονυσόπουλος είναι μόνος του. Πιέζεται από δύο παίκτες Καλυθέας με τον Αντωνάκα τον Γιώργο να βγάζει την μπάλα εκτός. Πλάγιο λοιπόν. Διονυσόπουλος δίνει στον Πινό. Ο Ρίκης όμως έξυπνα επεμβαίνει θετικά και γρήγορα. Έβγαλε αντεπίθεση, όμως ο Διονυσόπουλος προλαβαίνει την μπάλα πριν αυτή πάει στον Αντωνάκα και το Φάλιρο έχει την μπάλα. Φέπο, Ντακώστα. Ντακώστα ξανά για το Φέπο.
Μαρκάζα από τον Μάρκο Φέμποτ. Δεν είναι κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Αντωνακάς απέναντι για τον Μάρκο. Χοροβέση. Αντώνακας, Μάρκος. Πίσω για τον Κοροβέση μπαλά. Ο Διονυσόπουλος κλέβει την μπαλά. Βλέπει δεξιά τον Πινό. Μια ωραία, κάνει μια ωραία τρίπλα. Ξεφεύγει από τον Αντώνακα. Πλασάρει όμως ο Μητσόπουλος και πάλι λέει όχι. Καλούτσος. Βγαίνει έξω από το τέρμα του, προλαβαίνει την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων και πετάει την μπάλα μακριά. Πλάγιο ξανά για την Καλυθέα. Κοροβέση για τον Αντώνακα το Γιώργο. Ο οποίος προσπαθεί να βρει τον Μάρκο. Δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα και αυτή βγαίνει έξω για το Φάληρο. Φάληρο Καλυθέα. 0-2 και έχουμε time out με τους δύο προπονητές να έχουν ευκαιρία να δώσουν κάποιες οδηγίες στους παίχτες τους, με τους τελευταίους να παίρνουν και αυτοί κάποια ανάσα. Ο κύριος Φαρμάκης σφυρίζει ώστε οι ομάδες, οι παίκτες των δύο ομάδων να ξαναβγούν στον αγωνιστικό χώρο. Το Φάλβερ στην μπάλα. Διονυσόπουλος για τον Κονόμη. Κοινό. Διαγωνία παλιά για τον Διονυσόπουλο στην απέναντι μεριά. Πολύ ωραίο σούτ από τον Διονυσόπουλο. Ο Μουτσόπουλος όμως αποκρούει εκ νέου. Και η μπάλα βγαίνει κόρνερ. Ντακώστα θα το εκτελέσει. Θα δώσει για το Πινό. Κονόμης. Προσπαθεί να γυρίσει. Κόβεται όμως από τον Αντωνάκα. Διονυσόπουλος. Κονόμης. Η μπάλα όμως πάει στον Κοροβέση. Αντωνάκας ο Γιώργος. Ένας εναντίον με τον Διονυσόπουλο. Πατάει την μπάλα. Κονόμη δεν χάνει την μπάλα. Πιέζεται από τον Αντωνάκα. Στο ένα ενός, ο Μάρκος προλαβαίνει και σώζει το σουτ και χάνεται άλλη μια ευκαιρία για το Φάληρο. Κονόμης είναι για τον Διονυσόπουλο. Ντακώστα, μαρκάρεται από τον Αντώνακα τον Γιώργο. Πινό, αλλάζει με τον Κονόμη, ξανά Πινό. Ξανά ο Κονόμης, όμως ο Μάρκο βάζει εύκολο το σώμα του έξυπνα. Κόβει τον παίκτη του Φαλήρου και η Καλυθέα έχει ξανά επίθεση. Μάρκος. Κοροβέση. Αντωνάκας. Ο Διονυσόπουλος μπήκε δυνατά στη φάση, κάνοντας φάουλ στον βραχίσωμο παίκτη της Καλυθέας. Μπάλα ξανά για τον Κοροβέση, απέναντι για τον Μάρκο. Ο Μάρκος επιστρέφει την μπάλα πίσω στον τερματοφυλάκα του Μουτσόπουλο. Κοροβέση. Αντώνακας Γιώργος με τον Ντακώστα. Ντακώστα έβαλε το σώμα του. Η μπάλα βγήκε πλάγιο. Για να δούμε αν ο Αντώνακας ο Γιώργος. Γυρίζοντας ο Ντακώστα, μήπως βρήκε κατά λάθος το σώμα του επάνω. Δεν φαίνεται να έχει κάτι. Συνεχίζει το παιχνίδι. Ντακώστα, Κονόμης. Ξανά Ντακώστα. Δεν μπορεί να βρει το Διονυσόπουλο. Μπάλα ανακόπτεται από τους παίκτες της Καλυθέας. Ο Συνωμάτη δίνει για τον Αντώνακα τον Θοδωρή. Σουτ. Out. Καρλούτσος με μια δυνατή παλιά βρίσκει το Διονυσόπουλο. Ανάμεσα από τρεις παίχτες Καλυθέας αυτός. Προσπαθεί να βγάλει μια επίθεση.
Δεν δίνει κάτι. Κονόμης. Με ένα δυνατό σουτ. Ο Δενισόπουλος διαμαρτύρεται προς οριτή τον κύριο Αδαμόπουλο, ο οποίος όμως του δείχνει την κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. Καθώς ο έμπειρος παίκτης του Φαλήρου θεώρησε ότι του έγινε φάουλ στο μαρκάρισμα με τους τρεις παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας. Το παιχνίδι ωστόσο συνεχίζεται. Μουτσόπουλος. Πάρε κεντρικά, πάρε κεντρικά. Βλέπει το συνομάτι. Συνομάτης αλλάζει με τον Κοροβέση. Ξανά συνομάτι. Κοροβέση. Πάλι με το συνομάτι, οι δύο τους αλλάζουν την μπάλα, προσπαθώντας να ανοίξουν την άμυνα του Φαλήρου. Ο Μάρκος τώρα. Αντωνάκας, ο Δωρής. Συνομάτι. Μάρκος. Συνομάτι, Κοροβέση. Πιέζει τώρα το Φαλήρο. Ο Διονυσόπουλος προσπαθεί να πιέσει. Όμως εκεί παρεμβάλλεται ο Ντακώστα, βάζει το πόδι και κάνει φάουλ στον Κοροβέση. Αυτό ήταν το πέμπτο φάουλ για το Φάλιρο. Με την Καλυθέα από, την επόμενη, από το επόμενο φάουλ να έχει την ευκαιρία να εκτελεί δεκάμετρα. Βλέπουμε εκεί τον παίκτη του Φαλήρου, τον Πινό, να έχει εκνευριστεί και να διαμαρτύρεται προς τον κύριο Χριστοδουλή, ο οποίος τον παρατηρεί με ακόμα μια κίτρινη κάρτα. Η δεύτερη για την ομάδα του Φαλήρου. Υπάρχει ένας εκνευρισμός από πλευράς γηπεδούχων. Καλυθέα λοιπόν συνεχίζει το παιχνίδι. Συνομάτη, ζητάει κάποιο συμπαίκτη να εμφανιστεί. Βρίσκει στήριγμα στον Κοροβέση. Ξανά συνομάτη. Ο συνομάτη προσπαθεί να κάνει μια παλιά. Αυτή βρίσκει, η μπάλα βρίσκει κατά λάθος στο χέρι του Διονυσόπουλου, το οποίο δεν... Και αυτό είναι το έκτο φάουλ για το Φάλιρο. Πράγμα που σημαίνει ότι η Καλυθέα έχει την ευκαιρία να σκοράρει από τα 10 μέτρα με ελεύθερο χτύπημα. Το μακρινό χτύπημα προσπαθεί, θα εκτελέσει ο συνομάτη. Ο κ. Χριστοδουλής κάνει υπόδειξη στους παίχτες του Φαλήρου να απομακρυνθούν από την μπαλά, 5 μέτρα. Ο συνομάτη λοιπόν τώρα θα πάρει φόρα για να εκτελέσει το πέναλτι από μακριά. Ο Καρλούτσος όμως μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια και το 0-2 θα παραμείνει. Μια γρήγορη αντεπίθεση από πλευράς Φαλήρου. Ο Διονυσόπουλος με διπλή προσπάθεια προσπαθεί να σκοράρει, όμως ο Μουτσόπουλος είναι πολύ καλός σήμερα και δεν αφήνει την μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα του. Το Φάλιρο προσπαθεί να βγει στην επίθεση και πάλι. Πιέζονται οι παίχτες του Φαλήρου ξανά. Με τον Πινό να έχει την μπάλα. Ο οποίος προσπαθεί να εκμεύσει και το φάουλ το οποίο κερδίζει από τον Κοροβέση. Αυτό λοιπόν ήταν το... Αυτό ήταν και το φάουλ το οποίο δίνει τον μπόνους στο Φάλιρο να εκτελέσει. Και αυτό με τη σειρά του το πρώτο δεκάμετρο σαν αναμέτρησης. Ο κύριος Αδαμόπουλος στείνει την μπάλα στα 10 μέτρα. Ο Πινό θα αναλάβει την ευθύνη να εκτελέσει αυτό το φάουλ.
Για να δούμε λοιπόν, τον ποινό απέναντι από τον Μουτσόπουλο. Ποινό. Σουτάρι. Ο Μουτσόπουλος και πάλι επεμβαίνει, βγάζοντας την μπάλα κόρνερ. Το 0-2 λοιπόν δεν αλλάζει και το Φάληρο προσπαθεί να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα παραβιάσει την αντιπαλαιστεία. Διονυσόπουλος. Κονόμης. Δεν μπορεί να βρει το διάδρομο. Διονυσόπουλος με ένα ξαφνικό μητάκι προσπαθεί να απειλήσει την εστία του Μουτσόπουλου. Η μπάλα βγαίνει όμως λίγο out. Καλθέα με τον Συνομάτη. Ο οποίος βάζει μια παλιά. Μια παλιά. Για τον Βάρτζη. Ανακόπτεται όμως και η μπάλα είναι ξανά για τον Φάληρο. Και ο Νησόπουλος. Και ο Νησόπουλος δεν μπορεί να βρει κάποιο στήριγμα. Και η μπάλα μετά από κόντρα στα πόδια του Πινό βγαίνει πλάγιο για την Καλυθέα. Στο πλάγια, ρε μαλάκα, να πάτε στο πλάγια. Ο Πινό δείχνει έχει χτυπήσει από την τελευταία κόντρα. Ο γιατρός του αγώνα έχει μπει μέσα για του παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Σηκώνει ο Πινό. Ο Βάρτζη δίνει στον Κοροβέση. Στον Ρή. Λοιπόν, δεν προλαβεί η Καλυθέα να εκδηλώσει κάποια επίθεση. Έχουμε λήξει το πρώτο ημίχρονο. Καλυθέα προηγείται με 2-0 και είναι κοντά στην παραμονή της εφόσον τα πράγματα παραμείνουν έτσι μέχρι τέλους. Όλα έτοιμα λοιπόν εδώ στο Φάληρο για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης μεταξύ της τοπικής ομάδας και της Καλυθέας. Να υπενθυμίσουμε ότι από το πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι προηγούνται με 2-0, έχοντας πάρει ένα γερό προβάδισμα για την παραμονή τους στη Super League. Από πλευράς Φαλήρου βλέπουμε ότι ο τερματοφύλακας έχει αλλάξει και στη θέση του Καρλούτσου έχει περάσει ο Παπαγεωργίου, ενώ η Καλυθέα συνεχίζει με τους ίδιους παίχτες που είχε παραδεχθεί και στην αρχή. Ο Κονόμης έχει την μπάλα για τον Φαλήρο. Δίνει πίσω στον Πινό. Ο Κονόμης. Να λοιπόν η πρώτη ευκαιρία του δεύτερου ημιχρόνου ανήκει στο Φάληρο λοιπόν με τον Κονόμη να γίνεται αποδέκτης της μπάλας από μια μακρινή παλιά του Πινό. Η μπάλα βγήκε λίγο out και η Καλυθέα λοιπόν ξανά στην επίθεση. Ρίκης. Κοροβέση. Ο Κοροβέση αλλάζει εκεί με τον Συνομάτη. Η μπάλα βγαίνει πλάγια για το Φάληρο. Ντακώστα. Κονόμης. Προσπαθεί να βλύσει από τα πλάγια, κόβεται όμως από τον Μάρκο. Και το Φάληρο ξανά στην επίθεση. Διονυσόπουλος. Με ένα δυνατό σουτ προσπαθεί να βλύσει εκεί τον Μουτσόπουλο, όμως η μπάλα πάει ψηλά out. Μουτσόπουλος, δίνει για τον Κοροβέση. Ρίκης, ξανά ο Κοροβέσης, βάλα πίσω στο Συνομάτη. Κοροβέση, βλέπουμε ότι το Φάληρο πιέζει ψηλά και στα 4 του γηπέδου, καθώς δεν έχει πολλές επιλογές πλέον. Πινό. Κονόμης πιέζεται από τον Συνομάτη, που με ένα τάκλιν στην μπάλα, βγάζει την μπάλα εκτός. Πλάγιο το Φάληρο με τον Κονόμη, ξανά. Γιαννησόπουλος, αλλά αλλάζει με τον Ντακώστα. Προσπαθεί να γυρίσει τον Ντακώστα, όμως έχει δύο παίχτες μπροστά του. Δίνει εκεί πάλι ξανά στον Κονόμη. Διονυσόπουλος. Μπροστά του έχει τον Μάρκο. Κόβει ο Πινό. Σουτάρι, μπάλα κοντράρεται εκεί το Ρίκη. Όμως ο διαιτητής, ο κύριος Αδαμόπουλος, διακόπτει το παιχνίδι, καθώς ο Πινό
που παίχτες του Φαλήρου είναι κάτω. Τώρα κάνει κάποιες υποδείξεις ο κ. Αδαμόπουλος στον Διονυσόπουλο, καθώς το γόνατο του είναι ματωμένο και θα πρέπει να βγει εκτός για να βάλει κάποιο επίδεσμο. Και στη θέση του περνάει ο Χριστίδης. Το παιχνίδι συνεχίζεται με ελεύθερο, με το ποινό να επιστρέφει την μπάλα πίσω στο Μουτσόπουλο. Ρίκης. Ρίκης δίνει στο Μάρκο. Αυτός απέναντι στον Κοροβέση. Κοροβέση πάει στο έναν αντίθεση με τον Ντακώστα, ο οποίος τον προλαβαίνει με ένα πολύ ωραίο τάκλιν και βγάζει την μπάλα εκτός γηπέδου πριν αυτός απειλήσει με σουτ τον Παπαγεωργίου. Κοροβέση λοιπόν στο κόρνερ. Μπάλα βγαίνει εκτός περιοχής, εκεί που είναι ο Συνομάτη, που με ένα δυνατό σουτ απειλεί και σκοράρει. Πάρα πολύ όμορφο γκολ. Η Καλυθέα πλέον προηγείται με 0-3 και είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την νίκη. Δακώστα γεγονόμους αλλάζουν την μπάλα στο κέντρο, την μπάλα πάει πίσω στο Χριστίδη. Κοινό. Κονόμης. Παίζει με τον Κοροβέση. Κοινό. Δεν μπορεί να κοντρολάει την μπάλα. Λάγιο για την Καλυθέα. Ο Ρίκης θα κάνει μια παλιά για να βρει μακριά τον Μάρκο. Κόβεται από τον Χριστίδη. Κοινό. Πιέζεται από τον Ρίκη. Την παλιά του όμως στο πουθενά. Κοροβέση δίνει στον Μάρκο. Ο Μάρκος γλιστράει. Και η μπάλα βγαίνει κόρνερ από μια παρέμβαση του Πινό. Ρίκη στο κόρνερ τώρα. Ο Μάρκο αφήνει για το Συνομάτι, ο οποίος με ένα χαλαρό σουτ δεν μπορεί να απειλήσει τον Παπαγεωργίου. Συνέχεια με την μπάλα για το Φάληρο. Τα χέρια Παπαγεωργίου βρίσκει τον Ντακώστα. Εμείς όμως πιέζεται από τον Συνομάτη. Έχουμε φάουλ, το οποίο όμως ο κύριος Αδαμόπουλος το δίνει υπέρ της Καλυθέας. Αμφιλεγόμενη αυτή η φάση, καθώς την κατοχή την είχε ο παίχτης του Φαλήρου. Παρά αυτά θεωρήθηκε ότι ο Ντακώστα έκανε το φάουλ. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με την Καλυθέα. Με το Συνομάτη να αλλάζει με τον Κοροβέση. Κοροβέση για τον Ρίκη. Συνομάτη. Ρίκης ξανά. Μάρκος. Συνομάτη. Κάθε παλιά για τον Ρίκη, ο οποίος γυρίζει. Κάνει μια ευαισθητήρια από τον εαυτό του. Σουτάρι, όμως ο Παπαγεωργίου είναι σε ετοιμότητα και αποκρούει την μπάλα. Κόρνερ για την Καλυθέα, η οποία δεν επαναπαύεται σε αυτό το 0-3 και ψάχνει και άλλο γκολ. Κοροβέση. Πίσω Συνομάτη και αυτός πιο πίσω στο τερματοφύλακα του Μουτσόπουλο. Μάρκος. Συνομάτη. Αλλάζει για τον Μάρκο ξανά ο Συνομάτη. Οι δύο τους παίζουν την μπάλα. Κοροβέση και Συνομάτη τώρα. Και ξανά ο Κοροβέση. Πινό επεμβαίνει. Η μπάλα στον Μάρκο. Συνομάτη έχει την μπάλα τώρα. Κάνει λάθος η μπάλα στον Κονόμη. Βρίσκει τον Πινό δεξιά. Μια κάθε παλιά προς τον Χριστίδη. Όμως το πλασέ είναι χλιαρό και δεν απειλείται ο Μουτσόπουλος. Καλυθέα ξανά στην επίθεση. Μια βαθιά μπαλιά του Μάρκου για τον Συνομάτη. Ο παίκτης Καλυθέας πάει στα πλάγια. Βρίσκει τον Κοροβέση, ο οποίος προσπαθεί να αλλάξει με τον Ρίκη. Δεν μπορεί όμως. Ο Ντακώστα στην αντεπίθεση. Το δυνατό σουτ αποκρούεται από τον Μουτσόπουλο και στην επαναφορά η μπάλα από τον Χριστίδη βγαίνει out. Ο Μουτσόπουλος δίνει στον Άντωνακά.
Νομάτη. Δεν βρίσκει εκεί, δεν καταφέρει να βρει τον Αντώνακα. Η μπάλα είναι πλάγια για το Φάληρο με τον Κονόμη. Βρίσκει το Διονυσόπουλο. Με μια βαθιά μπαλιά αυτός προσπαθεί να βρει τον Πινό. Όμως πιέζεται από το Ρίκι και η μπάλα βγαίνει πλάγια για την Καλυθέα. Ο Ρίκης δίνει στο συνομάτι, ο οποίος ζητάει να κάνουν κάποια κίνηση στις παίκτες του, Αντώνακας. Συνομάτι ξανά, κοντά του ο Κοροβέση. Αυτός όμως βλέπει τον Αντώνακα που έχει κάνει ήδη την κίνηση κάθετα. Όμως ο Κονόμη παρεμβαίνει και βγάζει την μπάλα εκτός. Αντώνακας. Βλέπει τον συνομάτι. Προσπαθεί να απειλήσει τον Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι σε ετοιμότητα. Ξανά στο συνομάτι, ο οποίος με ένα τακουνάκι αφήνει την μπάλα πίσω στον Κοροβέση που με διαγώνιο πλασέ στέλνει την μπάλα λίγο out. Ο Παπαγεωργίου με τα χέρια επαναφέρει την μπάλα για τον Κονόμη. Κονόμης με μια ψηλή μπαλιά προσπαθεί να βρει τον Διονυσόπουλο, όμως ο Αντώνακας κόβει. Συνομάτι, Κοροβέση. Ξανά συνομάτι. Κοροβέση, πιέζει από τον Κονόμη. Χάνει την μπάλα και να λοιπόν, να το Φάληρο. Μειώνει το Φάληρο με τον Κονόμη, γίνεται το 1-3. Και το ηθικό των γηπεδούχων αναπτερώνεται. Για να δούμε λοιπόν αν προλαβαίνουν. Στο φούτσαλ βέβαια τα έχουμε δει όλα. Ρίκης, Αντώνακας. Ξανά ο Ρίκης που πιέζει τον Πινό. Ρίκης, τέτατέτ με τον Παπαγεωργίου, όμως έχει κλείσει έξυπνα τη γωνία του τερματοφύλακας του Φαλήρου. Και το Φάλιο ξανά στην επίθεση με τον Πινό. Πιέζονται οι παίχτες Καλυθέας, ο Μουτσόπουλος βγάζει την μπάλα πλάγιο και το Φάλιρο έχει την ευκαιρία να οργανώσει μια καινούργια επίθεση. Με τον Χριστίδη, ο οποίος βρίσκει τον Κονόμη. Κονόμης πιέζεται από τον Κοροβέση. Και μπάλα ξανά πλάγιο από την απέναντι πλευρά του γηπέδου αυτή τη φορά. Κονόμης, Πινό. Μπάλα κοντράρει στα πόδια του Κοροβέση. Ξανά για το Φάλιρο μπάλα. Πινό. Διονυσόπουλος τώρα. Πατάει την μπάλα. Προσπαθεί να γυρίσει. Δεν μπορεί να αποφύγει όμως το Ρίκη, ο οποίος βγάζει την μπάλα εκτός. Να λοιπόν, μια γρήγορα για την επίθεση. Ο Διονυσόπουλος βρίσκει το Χριστούδη, ο οποίος είναι ένα πολύ ωραίο πλασέ. Στέλνει την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα της Καλυθέας και έχουμε το Φάληρο Καλυθέα 2-3. Σέντρα, ο Αντωνάκας με τον Κοροβέση. Συνομάτη τώρα. Προσπαθεί να οργανώσει ξανά το παιχνίδι. Μπάλα στον Αντωνάκα. Από τον Γιώργο στον Θοδωρή, τον αδερφό του. Το Φάληρο έχει κερδίσει ένα πλάγιο. Χριστίδης αλλάζει την μπάλα με τον Κονόμη. Κονόμης, Πινό. Πινό δεν μπορεί. Πιέζεται από τον συνομάτη. Ο οποίος απέναντι παίζει την μπάλα με τον Κοροβέση, ο οποίος όμως δεν μπορεί να αλλάξει επιτυχώς με τον Αντώνακα τον Θοδωρή. Και η μπάλα βγαίνει πλάγια ξανά για το Φάληρο. Πινό. Συνομάτι όμως δεν βγαίνει θετικά, βγάζει την μπάλα πλάγια πριν από την έγινε απελευθερωτικός. Κονόμης. Κονόμης, Πινό. Πλάγιο για το Φάληρο η μπάλα, όπως δείχνει και ο Σαλαμόπουλος. Πινό. Δίνει στο Διονυσόπουλο. Η μπαλιά του δεν είναι καλή για τον Χριστίδη, ο οποίος παρόλα αυτά κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου μετά το διώξιμο που έκανε, μετά την παρέμβαση που έκανε ο Αντώνακας ο Γιώργος. Διονυσόπουλος παίζει με τον Κονόμη. Κονόμης πιέζεται και από τον Κοροβέση. Κονόμης με την μπάλα, αλλάζει με τον Πινό. Ο Πινό δίνει το Διονυσόπουλο. Αυτός όμως είναι ανάμεσα από τρεις παίχτες Καλυθέας, οι οποίοι βγαίνουν σε επίθεση 3-2. Στα πλάγια η μπάλα για τον Αντωνάκα τον Γιώργο, όμως η μπάλα βγαίνει out.
Παπαγεωργίου τώρα. Προσπαθεί με τα χέρια να δώσει γρήγορα την μπάλα στους συμπαίκτες του. Ο Συνωμάτη κλέβει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Πιέζεται από τον Κονόμη. Και οι γηπεδούχοι θα εκδηλώσουν ξανά επίθεση από τα πλάγια με τον Πινό. Πινό με μια μακρινή παλιά προσπαθεί να βρει τον Διονυσόπουλο. Τον βρίσκει. Διονυσόπουλος. Μπροστά του έχει τον Προβέση. Ένα καλό σούτ από τον Πινό. Όμως ο Μητσόπουλος ήταν σε καλή θέση και κρατάει το 2-3. Αυτό το πολύτιμο προβάδισμα για την ομάδα του. Ο νεαρός τερματοφύλακας Καλυθέας. Πιέζονται οι παίκτες της Καλυθέας και παραχωρούν κόρνερ. Το φάουλ εδώ έχει ανέβει και ψάχνει τον γκολ που θα τη φέρει. Θα φέρει το παιχνίδι ξανά στα ίσια. Στο κόρνερ ο Χριστίδης. Πινό. Δεν μπορεί. Με δεύτερη προσπάθεια, με το αριστερό. Σουτάρει όμως η μπάλα ψηλά out. Ο Μητσόπουλος τώρα με τα χέρια. Προσπαθεί να βρει τον Αντώνακα. Ο Τινισόπουλος κόβει το κεφάλι. Ο Τινισόπουλος δίνει στον Χριστίδη. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και η μπάλα είναι για την Καλυθέα. Συνωμάτη δίνει στον Κοροβέση. Ξανά Συνωμάτη. Ο οποίος κόβει κάθετα με την πίεση του Χριστίδη. Με τον παίχτη του Φαλήρου να κόβει σε κόρνερ. Κοροβέση. Βλέπει τον Συνωμάτη ο οποίος όμως κάνει ένα πολύ κακό σουτ. Και μπάλα είναι out. Παπαγεωργίου. Θα δώσει τον Κονόμη. Κονόμη, ο οποίος έχει πολύ καλό τασκελισμό, με το δεξί προσπαθεί να απειλήσει, δεν μπορεί. Ξανά για την Καλυθέα έμπαλα. Μουτσόπουλος, δεξιά στον Μάρκο. Πιέζεται από τον Χριστίδη και η μπάλα ξανά out. Μουτσόπουλος με τα χέρια, βρίσκει το Ρίκι. Δεν μπορεί να κρατήσει όμως αυτό την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Και το Φάλιρο ξανά στην επίθεση. Ο Πινό δίνει στον Κονόμη. Βρίσκει τον Διονυσόπουλο. Με πολύ ωραία μακρινή παλιά απέναντι ο Χριστίδης. Κάνει κοντρόλ όμως. Η μπάλα. Μετά από κάποια περιπέτεια σχετική καταλήγει στον Κονόμη. Δεν μπορεί όμως να περάσει από τους παίκτες της Καλυθέας. Και η μπάλα πάει πλάγια. Το Φάλιρο ξανά έχει την κατοχή. Διονυσόπουλο στο χώρο του κέντρου. Ο Πινό. Εκεί έχει ληστήσει ο Μάρκος. Ο Ρίκη, συγγνώμη. Σηκώνεται. Όμως ο Δημήτρης Χριστοδούλης διακόπτει το παιχνίδι. Καθώς ο Αντώνακας είχε χτυπήσει σε μια κόντρα. Και η Καλυθέα ξεκινάει το παιχνίδι ξανά από πίσω. Αντώνακας. Ο Διονυσόπουλος καλύπτει την μπάλα. Προσπαθεί να βρει κάποιο στήριγμα. Μπράβο! Το βρίσκει εκεί στον Πινό. Ο Πινό βγαίνει στην αντεπίθεση. Έχει μπροστά του τον Αντώνακα. Με το αριστερό. Σουτάρει, μπάλα κοντράρει και βγαίνει κόρνερ. Ο Ντακώστας στο κόρνερ. Πινό. Θα απειλήσει ή όχι. Δεν μπορεί, η μπάλα πάει πίσω. Διονυσόπουλος. Μια βαθιά παλιά, προσπαθεί να βρει τον Ντακώστα όμως. Ο Αντώνακας, ο Γιώργος γρήγορα επεμβαίνει και βγάζει την μπάλα εκτός. Κονόμης, πιέζεται από το Ρίκι. Διονυσόπουλος. Μια διαγώνια παλιά, βρίσκει την μπάλα στον Κονόμη. Ο Αντώνακας όμως, πριν η μπάλα φτάσει στα πόδια του Κονόμη, βγάζει την μπάλα πλάγιο. Κονόμης, Ντακώστα τώρα. Πινό, έξω την περιοχή του Καλυθέας. Παίρνει σκόντο στο Πινό. Προσπαθεί να απειλήσει ο Μουτσόπουλος πάλι. Λέει όχι.
Και η Άμεση Καλυθέας όπως απομακρύνει την μπάλα. Στο χώρο του κέντρου ξανά λοιπόν η μπάλα για το Φάληρο. Διονυσόπουλος δίνει στον Κονόμη. Ο Ντακώστα τώρα. Δεξιά στο Πινό. Διονυσόπουλος. Πάει την μπάλα έξω όμως ο Ντακώστα. Δεν προλάβε σε πρώτη φάση. Σώζει την μπάλα πριν αυτή τη πλάγη για μένα τάκλιν. Ο Κονόμης. Κερδίζει ένα ακόμα πλάγιο. Το Φάληρο έχει μεταφέρει την πίεση πλέον στα καρέ της Καλυθέας και ψάχνει το 3-3. Αφινό. Προσπαθεί να απειλήσει όμως κλείνεται από τους παίκτες της Καλυθέας. Πλάγιο η μπαλά. Ντακώστα. Στον Κονόμη. Προέμψαμε γυρίσει. Μπορεί να απειλήσει. Γυστράει όμως. Και η μπάλα πάει στο Διονυσόπουλο. Διονυσόπουλος πιέζεται από το Ρίκι. Δίνει την μπάλα στο Πινό. Καλύπτει την μπάλα ο Πινό. Δίνει στον Κονόμη. Να Πινό. Σε πολύ καλή θέση όμως ο Μουτσόπουλος και πάλι. Για άλλη μια φορά. Είναι θετικός. Κρατάει το 2-3. Διονυσόπουλος. Κρατάει την μπάλα παρά την πίεση του Ρίκη. Ο Παπαγεωργίου βγαίνει με τάκλιν εκτός έξω από το τέρμα του και βγάζει την μπάλα πλάγιο. Αντώνακας πίσω στο Μάρκο. Εκτός στο Μουτσόπουλο. Συνομάτη. Συμπάει ωραία την μπάλα ο Μάρκος και αποφεύγει την πίεση των αντιπάλων του. Τώρα βγαίνουν δύο παίκτες της Καλυθέας με έναν του Φαλήρου, ο Παπαγεωργίου. Πολύ ωραία επέμβαση στο σουτ του Ρίκη και τώρα το Φαλήρου βγαίνει να το πήρε με τον Πινό από τα πλάγια. Άλλη μια απόκρουση από τον Μητσόπουλο. Το παιχνίδι έχει πάρει άγριο ρυθμό. Πίσω! Ο Κονόμης, ο Δημισόπουλος κόβει την αντιπίθεση της Καλυθέας. Βρίσκει τον Ντακώστα και τώρα δύο παίκτες του Φαλήρου με έναν της Καλυθέας. Πινό. Σταματάει την μπάλα. Την μπάλα πριν. Έχει πάρει κατεύθυνση προς τα δίκτυα και κοντράρει στα σώματα των παιχνών της Καλυθέας και βγαίνει πλάγιο. Βλέπουμε πολύ ωραίο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κονόμης τώρα. Πίστευε από τον Μάρκο, δεν μπορεί. Γυρίζει την μπάλα στο Διονυσόπουλο. Αυτός τσιμπάει την μπάλα για τον Ντακώστα. Κρατάει την μπάλα εντός. Χάνει την μπάλα και κάνει το φάουλ πάνω στο Ρίκη και αντικρίζει την κίτρινη κάρτα του κ. Χριστοδουλή. Τα νεύρα έχουν τεντωθεί τώρα. Υπάρχουν κάποιες διαβουλές μεταξύ των παιχτών των δύο ομάδων. Υπάρχει εκνευρισμός, βλέπουμε, και στον πάγκο του Φαλήρου. Ενώ κάποιος παίχτης της Καλυθέας έβρισε κάποιον παίχτη του Φαλήρου και απειλείται κάποια σύραξη εκεί πέρα. Ο Μάρκος είναι αυτός από ό,τι βλέπουμε. Ο οποίος είναι πολύ εκνευρισμένος. Ο Μάρκος είναι εκτός αυτού και θα αντικρίσει την κόκκινη κάρτα του Δημήτρη Αδαμόπουλου. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. Η Καλυθέα λοιπόν συνεχίζει κανονικά με τέσσερις παίκτες στο γήπεδο, καθότι ο Μάρκος που πήρε την κόκκινη κάρτα είχε βγει ως αλλαγή. Και τώρα ο Κονόμης. Ο Κονόμης έχει πάρει ατομικά την προσπάθεια. Ο Ντακώστα προσπάθησε να απειλήσει τον Μουτσόπουλο.
που ήταν σωστά τοποθετημένος και αποσόβησε τον γκολ. Η Καλυθέα πάλι. Ο Αντώνακας πιέζεται από τον ποινό. Πλάι για το Φάλιρο. Η μπάλα στον Λακώστα. Πατάει την μπάλα πίσω για τον Κονόμη. Ο Μουτσόπουλος όμως με αυτοθυσία έβαλε το σώμα του μπροστά από τα πόδια του Κονόμη. Ο Διονυσόπουλος δεν μπορεί να γεμίσει, ανακόπτεται από τον Αντώνακα. Την μπάλα ξανά για το Φάλιρο. Πινό, προσπαθεί να βρει τον Κονόμη. Πιέζεται όμως από τον Αντώνακα, τον Γιώργο. Την μπάλα βγαίνει πλάγιο. Διονυσόπουλος. Διονυσόπουλος πήγε στην ατομική προσπάθεια, όμως εκεί πιέστηκε από τον Αντώνακα και κερδίζει ένα φάουλ. Το οποίο είναι σε καλή απόσταση για το Φάλιρο προκειμένου να απειλήσει. Ο Διονυσόπουλος, για να δούμε αν θα το πάει απευθείας. Σουτάρι, είναι δυνατό, η μπάλα όμως πάνω στο τείχος των παίχνων της Καλυθέας. Και η μπάλα ξανά πλάγιο. Ντακώστα. Δεν μπορεί να βρει το Διονυσόπουλο, ο οποίος κόβεται από τον Κοροβέση. Διονυσόπουλος ξανά. Βρίσκεται τον Κονόμη μέσα στην περιοχή του Μουτσόπουλου. Δεν μπορεί να γυρίσει. Ένα δύναμο σουτ με το εξωτερικό φάλτσο του Ντακώστα. Δεν μπορεί να απειλήσει την ιστιά της Καλυθέας, η οποία έχει ξανά επίθεση. Μακριά με τα χέρια ο Μουτσόπουλος. Δεν μπορεί να βρει τους συμπαίκτες του. Ο Κονόμη με ένα κόβεται από τον Κοροβέση. Το Φάλιρο ξανά στην επίθεση. Διονυσόπουλος. Ανάμεσα από δύο Διονυσόπουλος βρίσκει πίσω τον Ντακώστα. Την μπάλα στον Κονόμη όμως δεν μπορεί να περάσει τον Κοροβέση, ο οποίος βρίσκει τον Αντώναγα και αυτό στο Ρίκι. Προϋποθέσεις για γκολ για την Καλυθέα, όμως ο Ντακώστα επεμβαίνει γρήγορα και η μπάλα βγαίνει κόρνερ. Ρίκης. Το σουτ δεν απειλεί και το Φάλιρο έχει την ευκαιρία για μια νέα επίθεση. Ντακώστα. Βιαστική επίθεση, ωστόσο ο Κονόμης σώζει την μπάλα πριν αυτή βγει έξω από τη γραμμή. Ο Διονυσόπουλος μαρκάρεται από το συνομάτι. Βρίσκει τον Ντακώστα, ο οποίος μαρκάρεται δυνατά από τον Ρίκη. Ο Κονόμης τώρα πίσω για τον Διονυσόπουλο. Ντακώστα προσπάθησε να κάνει κάτι εντυπωσιακό εκεί, αλλά πολύ δύσκολο. Καλυθέα ξανά στην επίθεση. Αντώνακας στο ένα συναντήριο ενός με τον Πίνο. Πατάει την μπάλα πίσω για το συνομάτι. Όμως εκεί έκλεψε ο Κονόμη την μπάλα και κέρδισε το πλάγιο. Ο Πίνο τώρα με μια μακρινή παλιά προσπαθεί να βρει το Διονυσόπουλο. Ο Ντακώστα από την απέναντι πλευρά. Σούταρε η μπάλα, βρήκε πάνω στο συνομάτι και αυτή καταλήγει πλάγιο. Ντακώστα για τον Πινό. Πινό. Ο Διονυσόπουλος δεν μπορεί να βρει τον Πινό, την αποκόβει. Την μπάλα ξανά για την Καλυθέα. Αντώνακας. Βάζει κόντρα εκεί ο Ντακώστα με το σώμα. Διονυσόπουλος. Δεξιά είναι ο Ντακώστα. Προσπαθεί να πλασάει, δεν πατάει καλά. Χάνει την μπάλα τελικά και αυτή καταλήγει πλάγιο για την Καλυθέα. Κοροβέσης, συνομάτι, στο Ρίκη. Ρίκης βρίσκει τον Κοροβέση στα πλάγια. Αυτός όμως κόβεται από τον Κονόμη και η μπάλα πάει κόρνερ. Κοροβέσης στο συνομάτι. Απέναντι είναι ο Αντώνακας. Ξανά συνομάτι.
Αντώνακας, Θοδωρής. Συνομάτι. Κοροβέση. Παίζει πίσω την μπάλα με το Συνομάτι. Προσπαθεί να ανοίξει την άμυνα του Φαλήρου τώρα η Καλυθέα. Προκειμένου να βρει κάποιο διάδρομο. Με μια βαθιά μπαλιά ο Συνομάτι δεν μπορεί να βρει τον Αντώνακα. Ο Τινισόπουλος έχει την μπάλα. Τη γυρίζει στον τερματοφύλακα του τον Παπαγεωργίου. Ο οποίος έχει 4 δευτερόλεπτα αν δεν επαναφέρει. Η μπάλα όμως πάει στον Ρίκη. Ο οποίος όμως βγάζει αντεπίθεση και η Καλυθέα με 3 παίχτες. Δεν μπορεί να βάλει. Δεν μπορεί να φτάσει στον γκολ. Ο Ρίκης γλίστρησε. Και έτσι χάθηκε μια σπουδαία ευκαιρία για την Καλυθέα να κάνει το 4-2 και να κλειδώσει το παιχνίδι. Time out που έχει ζητήσει ο κ. Πολποτίνης. Και μένει να δούμε τώρα αν θα ρισκάει το Φάλιρο με 5ο παίχτη πλέον και να τα παίξει όλα για όλα. Η Καλυθέα λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι πλέον με αυτή τη νίκη και μαθηματικά εξασφαλίζει την παραμονή της Super League, αλλά και η ισοπαλία είναι αποτέλεσμα που της κάνει, καθότι θα έχει ένα προβάδισμα 4 πόντων από το Φάλιρο και την Αναγέννηση. Και το Φάλιρο θα το δώσει πλέον όλα για όλα, καθότι θέλει μόνο τη νίκη, προκειμένου να πάει να διεκδικήσει τελευταία αγωνιστική ένα αποτέλεσμα μέσα στην έδρα του αδέσποτου και να ελπίζει μετά σε κάποιο στραβοπάτημα της Καλυθέας στο κλειστό του Έσπερου με τους Τρακομακεδόνες. Βλέπουμε ότι σαν πέμπτος παίχτης έχει περάσει πλέον ο Χριστίδης. Ο Ντακώστα θα μείνει τελευταίος. Με το Χριστίδη. Όμως ο Ντακώστα ξανά δεν μπορεί. Δεν δίνει σωστά την μπάλα στο συμπέκτη του. Ξαναπερνάει ο Παπαγεωργίου. Η Καλυθέα τώρα με τον Κοροβέση και τον Συνομάτι προσπαθεί να βγάλει μια επίθεση. Ο Παπαγεωργίου μπλοκάρει. Μπάλα στον Πινό. Πινό βρίσκει τον Κονόμι. Το Φάλιρο θα βγάλει ξανά 5ο παίχτη. Ο Κονόμις τώρα έχει την μπάλα από τα πλάγια. Απέναντι οργανωμένη η άμυνα το Φάλιρο. Η μπάλα γυρίζει έξω από την περιοχή. Γίνεται όμως ένα λάθος εκεί από τον Πινό. Η μπάλα κοντράρει. Η Καλυθέα προσπάθησε με ένα σούτ μακρινό να απειλεί στην εστία, όμως δεν τα καταφέρνει. Ξανά ο Πινό. Κατεβάζει την μπάλα για το Φάλιρο. Βρίσκει στα πλάγια τον Κονόμι. Δεν μπορεί όμως αυτός να κόψει προς τα μέσα. Πίνω. Κονόμις. Δεν είναι φάουλο εκεί. Κάποιες κόντρες. Ο διαιτητής δίνει πλάγιο. Πίνω. Ντακώστα. Χριστίδης. Διονυσόπουλος. Απέναντι τον Πίνω. Έχεις προθέσει σουτάρι. Θα δώσει στο Χριστίδη. Η μπάλα όμως πάει στον Κοροβέση, ο οποίος από μακριά βρίσκει ανεπεράσπιστη την εστία της του Φαλήρου για να γίνει έτσι το 2-4. Η Καλυθέα είναι πάρα πολύ κοντά στην πολυπόθητη νίκη. Και κατ' επέκταση στην παραμονή της στην κατηγορία, στη Super League. Κονόμις, Διονυσόπουλος και Πινό. Ντακώστα. Με 5ο παίχτη ξανά το Φάλιρο. Ο Πινό χάνει την μπάλα. Ο Ρίκης προσπαθεί πάλι με μακρινό σουτ να απειλήσει. Η μπάλα λίγο out. Και το 2-4 παραμένει ως έχει. Χριστίδης. Βρίσκει τον Κονόμι. Δεν μπορεί να γυρίσει. Κονόμις ξανά με το Ρίκη. Τον τραβάει, προσπαθεί να τον ανακόψει. Ο Κονόμις βλέπει την κίτρινη κάρτα. Μην μπορώντας να κάνει τίποτα άλλο. Τράβηξε τον παίχτη του στη Καλυθέα από τη φανέλα. Παρεμποδίζοντας τον έτσι να κάνει το 2-5.
Time out ξανά αυτή τη φορά από τον κύριο Κουρμπέλο, ο οποίος θέλει να οργανώσει όσο πιο καλά γίνεται τις επιθέσεις των τελευταίων δευτερολέπτων του αγώνα, προκειμένου να διασφαλίσει αυτό το προβάτισμα που έχει. Από την άλλη πλευρά, η απογοήτευση στο στρατόπεδο του Φαλήρου είναι εμφανής. Φάουλ που κέρδισε πριν ο Ρίκης, εκτελεί ο Ντόναγκας. Μπάλα πίσω στον Κοροβέση που αλλάζει την μπάλα με τον Συνομάτη. Ο Κονόμης βγαίνει και κερδίζει την μπάλα, αλλά με φάουλ από τον Βάρτζη. Τα Κώστα, Γενισόπουλος τώρα. Γεια σου, μπαμπάκα. Γιανισόπουλος βρίσκει μέσα στην περιοχή τον Πινό, ο οποίος με ένα ανάποδο σούτ, λίγο ανορθόδοξο, προσπάθησε να κάνει κάτι μεταξύ πάσας και σούτ, αλλά δεν, η μπάλα βγήκε στην αντίπαλη, στην απέναντι πλευρά out. Ο Συνομάτη δεν μπορεί να παίξει το 1-2 με τον Κοροβέση. Η μπάλα είναι πλάγιο πάλι για την Καλυθέα, για το Φάλιρο, συγγνώμη. Ο Κονόμης τώρα πιέζεται εκεί από τον Κοροβέση, χάνει την μπάλα. Συνομάτη. Χάνει την μπάλα Συνομάτη από τον Κονόμη. Διονυσόπουλος βρίσκεται στο 1-2-1. Προσπαθεί να κάνει το κάτι παραπάνω, να κρεμάσει το Μουτσόπουλο, δεν το κάνει καλά. Και οι παίχτες της Καλυθέας βγάζουν την μπάλα εκτός. Η Καλυθέα λοιπόν έχει αντεπίθεση, βγαίνουν 2-1 και όμως χάνεται και αυτό το γκολ. Ο Κοροβέση βγήκε μόνος του με τον Αντωνάκα, με τον τερματοφύλακα του Φαλήρου του Παπαγεωργίου, ο οποίος απέξουσε την μπάλα. Το 4-2 παραμένει, τελευταία δευτερόλεπτα στον αγώνα. Εντυπωσιακή απόκριση στο σούτ του Συνομάτη από τον Παπαγεωργίου. Αντώναγκα στο κόρνερ. Δίνει στο Συνομάτη. Λιγότερα από 20 δευτερόλεπτα πλέον απομένουν. Η Καλυθέα απλά κρατάει την μπάλα για να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν εκδηλώνει επίθεση. Και η αναμέτρηση τελειώνει. Η Καλυθέα λοιπόν φεύγει με ένα υπερπολίτιμο διπλό. 4-2 το σκορ. Η ομάδα των Νοτιών Πλαστείων παραμένει στη Super League, κερδίζει τη συμμετοχή της λοιπόν και του χρόνου στα μεγάλα σαλόνια. Αντιθέτως το Φάλιρο, που είχε βλέψεις και όνειρα για την άνοδο, θα αναγκαστεί να παλέψει και του χρόνου. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.